Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτό που έδειχναν όλα τα μηνύματα από την πορεία του φεστιβάλ από αρχές Ιούνιου σε όλη την Ελλάδα, σήμερα γίνεται πράξη. Το 48ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή κορυφώνεται με μία συγκλονιστική πολιτική συγκέντρωση εδώ στη Δυτική Αθήνα. Μας δίνει νέα αυτοπεποίθηση ότι το φεστιβάλ μας βαδίζει με σίγουρα βήματα προς τη συμπλήρωση 50 χρόνων. 50 χρόνων μίας συναρπαστικής διαδρομής, που διατηρώντας την αρχική του ορμή, εξελίσσεται και είναι μέσα στις αγωνίες και στους προβληματισμούς της νέας γενιάς. Είναι μια μεγάλη ανάσα πολιτισμού, μια ανάσα συλλογικότητα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, μια ακτίδα φωτός που σπάει τα σύννεφα του «δεν υπάρχει εναλλακτική» και όχι μόνο δεσβήνει, αλλά γίνεται ολοένα και πιο λαμπερή. Μια θύελα από πρόσωπα, με μια ανάταση και μια εφορία κυκλοφορούν στο φεστιβάλ μας και έχουν αυτή την ανάταση και εφορία γιατί βάζουν όλες τους τις δυνάμεις σε ένα κοινό στόχο. Έτσι έλεγε ο αγαπημένος μας σύντροφος Κώστας Καζάκος, στον οποίο αφιερώσαμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ μας για να τον αποχαιρετήσουμε όπως του πρέπει από την νεολαία της χώρας μας. Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες που αυτό το τριήμερο, αλλά και όλους τους προηγούμενους μήνες σε όλη τη χώρα, έδωσαν με τη συμμετοχή τους ζωντάνια και πνοή στις πολύμορφες εκδηλώσεις μας. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις θέσεις του κόμματός μας, με τις επαναστατικές ανατρεπτικές ιδέες μας, την πρόταση αγώνα και κοινής δράσης σήμερα, χωρίς άλλο χαμένο χρόνο, που είναι εκείνη που ανοίγει το δρόμο για ριζικές αλλαγές. Ορισμένοι από αυτούς μας είπαν ότι ήρθαν για πρώτη φορά, αρκετοί. Άλλοι έχουν μια πολύ θετική προδιάθεση από την επιρροή της δράσης των μελών της ΚΝΕ μέσα στους χώρους που ζει, σπουδάζει, εργάζεται η νέα γενιά, μέσα από την πείρα τους, από τους αγώνες. Το συμπέρασμα, το φεστιβάλ μας είναι πραγματικά μοναδικό από πολλές απόψεις και δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Είναι και το φεστιβάλ με το σύνθημά του ένα κάλεσμα της ΚΝΕ για μάχη για το μεγάλο που είναι η πάλι για μια καλύτερη ζωή. Είναι απόδειξη ότι μέσα σε αυτή τη μάχη ανθίζει κάθε τι ωραίο, τόσο ωραίο όσο ήταν και το φετινό μας φεστιβάλ και οι στιγμές που όλοι μαζί ζήσαμε και που τελικά όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συγκλονιστικά γεγονότα που έχουν πάντα στο επίκεντρο την αγάπη και το θαυμασμό για τους ανθρώπους του Μόχθου, την εμπιστοσύνη στις αστήρευτες δυνάμεις τους για να αλλάξουν τον κόσμο. Μπορεί στα περίπου 2.000 χιλιόμετρα από εδώ δύο λαοί που έζησαν ειρηνικά για 70 χρόνια να ματώνουν, να σφάζονται για το αφέντητο φαΐ, όμως εδώ για τρεις μέρες έκατσαν δίπλα-δίπλα νέοι άνθρωποι από την Ουκρανία και τη Ρωσία και έστειλαν ηχηρό μήνυμα ειρήνης και φιλίας των λαών. Αυτό είναι το φεστιβάλ. Δυνατό μήνυμα διεθνισμού, μήνυμα ότι οι λαοί και η νεολαία δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ότι με την κοινή μας πάλι, με τους λαούς όλου του κόσμου, μπορούμε να σαρώσουμε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων και να χτίσουμε την κοινωνία του μέλλοντος, τη σοσιαλιστική κομμουνιστική. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τις αντιπροσωπείες 35 κομμουνιστικών νεολαίων και αντιπεριαλιστικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων. Όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονται οι σύντροφοί μας στην Αθήνα, έχουμε ανταλλάξει πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και μας λένε ότι παίρνουν και αυτή δύναμη με τα βήματα προόδου που κάνει το κόμμα μας συχνέ για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης στη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, πολλοί νέοι σήμερα νιώθουν δικαίως προβληματισμένοι. Βλέπουν τη ζωή και τα δικαιώματά τους να συνθλίβονται. Αρκετοί σκέφτονται μήπως είμαστε άτυχοι που είμαστε μια γενιά που τα έχει ζήσει όλα,
χωρίς να βλέπει και τρόπο αυτός ο κόσμος να γυρίζει το παιχνίδι. Ακόμα περισσότεροι ασφικτιούν μέσα στην κανονικότητα που έχουν διαμορφώσει όλες οι αστικές κυβερνήσεις και κάνουν τις συνθήκες ζωής ολοένα και πιο δύσκολες. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ το λέμε καθαρά. Ο συμβιβασμός σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να είναι επιλογή. Τα συναισθήματα της απογοήτευσης, της μυρολατρείας, που είναι λογικό να γεννιούνται μέσα στις συνθήκες συνεχούς ασταμάτητης επίθεσης στα δικαιώματά μας, δεν είναι συναισθήματα που ταιριάζουν στη νέα γενιά. Βολεύει τους εκμεταλλευτές, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά τους να βλέπουν τους νέους και τις νέες με σκυμμένο το κεφάλι, να λένε «δεν ασχολιέμαι», να μην διεκδικούν. Ξέρουν όμως καλά ότι δεν μπορούν με τίποτα να σβήσουν τη δίψα της νέας γενιάς να ζήσει με αξιοπρέπεια, να παλέψει για όσα αυτή δικαιούται. Γι' αυτό και διαρκώς και όλο και πιο έντονα συζητάνε μεταξύ τους και ανησυχούν για το ενδεχόμενο κοινωνικών αναταραχών. Γι' αυτό παίρνουν νέα μέτρα τρομοκράτησης και καταστολής σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό στοχεύουν ιδιαίτερα στην καρδιά και στο νου των νέων ανθρώπων. Δεν πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη. Απλώνουμε το χέρι και καλούμε κάθε νέο άνθρωπο στον αγώνα να βαδίσουμε μαζί, να γίνουμε πιο δυνατοί ενώνοντας τις φωνές μας, να γίνουμε ισχυρότεροι πείθοντας κάθε μέρα όλο και περισσότερους ότι η μοναδική, ρεαλιστική, αισιόδοξη λύση είναι αυτή που αξίζει και τις θυσίες που απαιτεί ο σκοπός της και είναι μόνο ο αγώνας για μια κοινωνία που δεν θα ακροτηριάζει τα καλύτερα χρόνια των νέων ανθρώπων. Δεν πρέπει λοιπόν να χαθεί άλλος χρόνος σε άσφαιρα πυρά, σε λύσεις που ενσωματώνουν την αγανάκτηση και τη χρησιμοποιούν σε ψεύτικα διλήμματα, σε πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται την ελπίδα και την ανάγκη για κάτι διαφορετικό και τις μετατρέπουν σε κυβερνητικές καρέκλες, σε λύσεις εντός του συστήματος που αναπόφευκτα οδηγούν ξανά σε νέο κύκλο απογοήτευσης, στη συνήθεια να ζούμε με τα λίγα και μακριά από όλα αυτά που έχει ανάγκη ο λαός και που μπορεί η εποχή μας, η τεχνολογία, η επιστήμη να μας δώσει. Αυτός ο φαύλος κύκλος που και οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν δει στη ζωή τους μπορεί να τελειώνει μόνο στο πλάι του ΚΚΕ, στο πύκνωμα των γραμμών όλων εκείνων που δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό, στη μαζικοποίηση των γραμμών της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, η ΚΝΕ τα προηγούμενα χρόνια έχει αποκτήσει νέα, πολύτιμη πείρα. Στο πλευρό του ΚΚΕ, στις πρωτόγνωρες συνθήκες της προηγούμενης εποχής, κατάφερε να αναδειχθεί σε κύρια δύναμη οργάνωσης των αγώνων της νέας γενιάς. Στην πρώτη γραμμή της μάχης, χωρίς βήμα πίσω από τις ανάγκες της νεολαίας, η ΚΝΕ ήταν εκεί που χτυπούσε η καρδιά και εκφράζονταν οι αγωνίες των νέων ανθρώπων. Στους αγώνες των εργαζομένων, εκεί που η εκμετάλλευση πάει κόκαλα. Πρωτοπόρα σε όλες τις μεγάλες στιγμές των μαθητών, στις μαζικές τους κινητοποιήσεις για μέτρα προστασίας της υγείας τους, ενάντια σε νόμους για την εκπαίδευση, στη μάχη για να μην σηκώσει κεφάλι μέσα στα σχολεία το αυγό του φιδιού, κόντρα στο φασισμό και το ρατσισμό. Κόντρα στη λογική του ανταγωνισμού μεταξύ των νέων, στην αρκοκουλτούρα, στα σάπια πρότυπα και αξίες που προσβάλλουν τις γυναίκες, που αναπαράγουν στερεότυπα για το ρόλο της στην κοινωνία, αυτά δηλαδή που το σύστημα προσφέρει απλόχερα και μέσα από διάφορα μουσικά σκουπίδια. ΚΝΕ, πρωταγωνίστρια στην πάλη των φοιτητών για ολοκληρωμένη μόρφωση και σπουδές με δικαιώματα, στους μεγάλους αγώνες ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και το νέο νομοπλαίσιο. ΚΝΕ μπροστά στη μεγάλη νίκη της πασπουδαστικής κίνησης συνεργασίας και την ανάδειξή της σε πρώτη δύναμη πανελλαδικά. Παρούσα όταν οι απαγορεύσεις του αστικού κράτους έγιναν κουρελόχαρτο, εκεί που ο λαός έκανε την αλληλεγγύη του πράξη μέσα στις καταστροφικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τις μετέτρεψε σε σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Πρωτοπόρα στην αλληλεγγύη με τους κατατρεγμένους και εκμεταλλευόμενους όλου του κόσμου, ζωντανό παράδειγμα διεθνιστικής, προλεταριακής και νεανικής αλληλεγγύης. Τώρα,
Η ΚΝΕ έχει διαμορφώσει τις δυνατότητες να δυναμώσει κι άλλο. Να δυναμώσει κι άλλο ο ρόλος της στους αγώνες της νέας γενιάς. Να γίνει πιο διακριτός όσο η οργανωμένη πρωτοπορία της νεολαίας, με τη μοναδική πρόταση διεξόδου υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων ανθρώπων, την πρόταση του ΚΚΕ, πρωτοστατώντας τη διάδοση των επαναστατικών ιδεών μέσα στην νεολαία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μαζί με τις σοβαρές εξελίξεις που ζούμε και τις πιο σοβαρές που έχουμε μπροστά, έχει μεγαλώσει η απαιτητικότητα από εμάς πρώτα και κύρια, ώστε να κάνουμε πιο γρήγορα βήματα στο δυνάμωμα της ΚΝΕ. Με έγνοια, ώστε όλα τα σημερινά μέλη της ΚΝΕ, αλλά και όλοι οι νέοι νέες που πρέπει να πυκνώσουν τις γραμμές της οργάνωσής μας τα επόμενα χρόνια, όλοι αυτοί να αναπτύσσουν την ικανότητα να εμπνέουν ακόμα περισσότερους νέους και νέες, να αποκτούν περισσότερα αντισώματα στις ειρήνες του ρεαλισμού και της υποταγής στο σημερινό βάρβαρο σύστημα. Με πλούσια και ζωντανή εσωτερική ζωή μέσα στην ΚΝΕ, που καλλιεργεί μαχητική στάση απέναντι στις δυσκολίες, που εμπνέει για πιο μαζική δράση και συσπήρωση. Ανακοινώνουμε σήμερα από το Βήμα την έναρξη της κορυφαίας για την οργάνωσή μας της οργανωτικής διαδικασίας του 13ου Συνεδρίου της ΚΝΕ, με τη δημοσίευση των θέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου στις 15 Οκτώβρη με τον οδηγητή. Οι σημερινές πολύ μαζικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ να γίνουν το έναυσμα προετοιμασίας μεγάλης πανεξόρμησης με τις θέσεις μας, για να φτάσουμε και να συζητήσουμε με τους χιλιάδες νέους και νέες που τελικά το μέλλον τους εξαρτάται από την ίδια την πορεία της ταξικής πάλης, από την πορεία ισχυροποίησης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.